έφτασε και στην Κύπρο η Μύδια. Τσουκτερό, κρύο, βροχές, καταιγίδες και χιόνια ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές στο σκηνικό του καιρού τις επόμενες 48 ώρες. Από το απόγευμα σημειώνονται βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Στην Κύπρο θα εξελιχθεί σαφώς υπιότερος. Θα δούμε χιόνια ενδεχόμενα και σε ημιωρινές περιοχές. Δεν θα δούμε 20 και 30 εκατοστόμετρα στα ημιωρινά χιόνι. Θα δούμε έτσι αυτό που στην Κυπριακή ονομάζεται μαλούπα. Η μετεωρολογία εξέδωσε νέα κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε ισχύ μέχρι αύριο το μεσημέρι, ενώ άρχισε και η πτώση της θερμοκρασίας. Με την μέγιστη θερμοκρασία να είναι αύριο στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και ακόμη πιο κάτω την Τετάρτη. Το σύστημα αυτό δεν έχει χαρακτηριστικά καταιγιδοφόρου δραστηριότητας. Είναι πολύ μικρή καταιγιδοφόρος δραστηριότητα, παρόλο που δεν μπορεί να αποκλειστεί στα παράλια. Αύριο ενδέχεται να αντιθούν στα Λευκά οι Καπέδες, ο Μαχαιράς, ο Ξυλιάτος, στα Πλατάνια, η Κακοπετριά και οι Κυπερούντες στην επαρχία Λευκοσίας, το Κυλάνι, ο Αγρός, ο Πύργος Λεμεσού, ο Πρόδρομος και ο Σαϊτά στην επαρχία Λεμεσού και η Λίσο στην Πάφο.